Παρακαλώ. 12η ερώτηση για 15.000 ευρώ. Να τη δούμε. Ποια περιοχή βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα κινδύνου από την κλιματική αλλαγή? Θεσσαλία. Κρήτη. Μακεδονία, Θράκη. Στερεά, Ελλάδα. Πρόκειται για μία έκθεση που δημοσιεύθηκε από μία Αυστραλιανή εταιρεία. Ποια περιοχή βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα κινδύνου από την κλιματική αλλαγή? Θεσσαλία, Κρήτη. Δεν το ξέρω. Θα έλεγα κλιματική, το πρώτο που μου πήγε στο νου είναι κλιματική αλλαγή άνοδος στάθμης της θάλασσας. Άρα προς Κρήτη. Αλλά απ' την άλλη κλιματική αλλαγή είναι και τα φαινόμενα τα ακραία. Βοήθεια δεν νομίζω να βοηθήσει. Να βοηθήσει, όχι, όχι. Ο Άγγελος είναι καλός αθλητικά, επικαιρότητα. Διεκδικείς 15.000 ευρώ. Λίγοι παίκτες έχουν βοήθεια σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Αν βέβαια νιώθεις ότι ο Άγγελος δεν θα σε βοηθήσει 100%. Κοίτα, καμιά φορά δεν ξέρεις. Αφού έχω τη βοήθεια, θα την πάρω. Θα την πάρουμε. Θα την πάρουμε, ναι. Πολύ ωραία. Μπορεί να το έχει ακούσει. Βεβαίως, παρακαλώ. Και σε έκθεση πρόσφατη. Βεβαίως, παρακαλώ. Ζητάμε και τη βοήθεια του τηλεφώνου. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Να χαίρεσαι τον Γρηγόρη, το φίλο σου. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τις 10.000 ευρώ τις έχει πάρει. Μπράβο. Και διεκδικεί αυτή τη στιγμή 15.000 ευρώ. Είναι μια ερώτηση που ο Γρηγόρης πιστεύει, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τη γνωρίζεις ή αν θα πω καλύτερα για να μην είμαι απόλυτος, ότι μάλλον δεν τη γνωρίζεις, αλλά βέβαια ίσως καμιά φορά υποθετικά λέμε ότι μπορεί να υπάρχει μία στο εκατομμύριο αν την έχεις ακούσει. Οπότε έχετε 45 δευτερόλεπτα για να στη διαβάσει και να τον βοηθήσεις αν μπορέσεις. Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Αγγελέ. Έλα, Γρηγόρη. Ποια περιοχή βρίσκεται υψηλότερα στη λίστα κινδύνου από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με μια έκθεση πρόσφατη, λέει, ενός Αυστραλιανού? Ναι. Θεσσαλία, Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη ή Στερεά Ελλάδα? Θεσσαλία, Θράκη. Θεσσαλία, Κρήτη, ναι. Μακεδονία, Παύλα, Θράκη, ένα μαζί ή Στερεά Ελλάδα? Δεν το γνωρίζω. Πάει κάπου το μυαλό σου? Και λέω για Κρήτη. Το προφανές είναι η Κρήτη, αλλά είναι πολύ προφανές. Είμαι στα 10. Τι να σου πω, είναι το Κρήτη είναι το πολύ προφανές. Είναι προφανές. Ναι, τώρα προφανές. Δεν ξέρω όμως, σε βοηθάω. Εντάξει, δεν το ξέρω. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εντάξει. Μάλιστα. Προφανές. Δεν ξέρω τι σημαίνει προφανές σε μια ερώτηση, βέβαια, ουσιαστικά. Ναι. Κοίτα, αν ήταν εδώ η γυναίκα μου θα μου έλεγε σταμάτα, πάρε τα 10 και φύγε. Αλλά τόσο πολύ σε αγαπάει. Κάτι με... είναι... δεν ρισκάρει καθόλου. Δεν ρισκάρει. Μ' αγαπάει πάρα πολύ. Και εγώ την αγαπάω. Πέρα από την πλάκα που κάνω, εύχομαι να είστε πάντα καλά και εσείς και τα παιδάκια σας. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είστε πολλά χρόνια μαζί, ε. Ναι, ναι, ναι. Από το 2009. Από το 2009. Πολύ ωραία. Κοίταξε τώρα. Διαφορετικά συναισθήματα. Και οι ίδιοι άνθρωποι που θα σου λέγανε να σταματήσεις μπορεί εδώ να ρίσκαραν. Αν εσύ νιώθεις ότι είναι 5 πάνω, 5 κάτω. Ή πάμε στις 15.000 ή γυρνάμε στις 5. Και Μακεδονία, Θράκη και Στερεά Ελλάδα τις έχω αποκλείσει. Η Θεσσαλία. Λόγω παιδιάδας και λειψιδρίας θα μπορούσε να ήτανε. Γιατί έχει και τη Λάρισα εκεί. Η Λάρισα που ανεβάζει πολύ θερμοκρασία το καλοκαίρι. Ναι, 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 ναι. Και Καρδίτσα εκεί, το ποτάμι, κλιματική αλλαγή. Η Κρήτη έχει και τα βουνά. Δηλαδή να σκεπαστεί όλη η Κρήτη. Θέλω να παίξω. Η ερώτησή μου είναι μία. Θα παίξεις? Θα παίξω, ναι, ναι. Θα παίξει ο Γρηγόρης.
Δεν είναι μεγάλο το διακύβευμα. Γρηγόρη, ξέρεις τι, πόσο πολύ θέλω να κερδίσει, ειλικρινά σου μιλάω και νομίζω και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, ειλικρινά. Μ' αρέσει το παιχνίδι γνώσεων. Και... Μα είσαι και πολύ καλός. Θέλω πολύ να δω και την επόμενη ερώτηση, με την κλάη δηλαδή. Σε καταλαβαίνω. Είναι λίγο. Είναι αυτό το προφανές που λες, είναι το άλλο που. Ναι. Είναι η Κρήτη. Στην Κρήτη θα πήγαινα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, αλλά και η Κρήτη έχει ψώμετρο, δηλαδή έχει ψιλορίτη, έχει... Άρα είσαι ανάμεσα Θεσσαλία-Κρήτη. Θεσσαλία, έτσι, Κρήτη. Εκεί είναι τώρα. Θεσσαλία-Κρήτη. Μάλιστα. Έχεις αποφασίσει ότι είσαι ανάμεσα στο Α και στο Β. Θα πάμε το Α. Θα πας στο Α. Ναι. Με Θεσσαλία. Με Θεσσαλία, λόγω του ποινίου, ήδη είχαν θέμα... που θέλανε την εκτροπή του Αχελώου για να το ρίξουν στον ποινίο εκεί στη Θεσσαλία. Τελικά δεν προχώρησε αυτό το έργο. Με τις γεωτρήσεις εκεί πιστεύω θα. Δηλαδή κλιματική αλλαγή λόγω της λειψιδρίας. Θεσσαλία. Ναι. Τελική απάντηση. Και τελική είπαμε για Θεσσαλία. Παρακαλώ να κλειδώσουμε Α Θεσσαλία. Δώστε μας τη σωστή απάντηση. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Όχι, βέβαια, τι να πειράζει. Το έπαιξες πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω εδώ συνολικά 8 περιοχές της Ελλάδας κινδυνεύουν από την άνοδο της θάλασσας, πυρκαγιές και καύσωνες, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Αυστραλιανή εταιρεία μελετών XDI. Η Θεσσαλία ήταν στην τρίτη θέση, δεύτερη θέση η Αττική, τέταρτη Πελοπόννησος και Δυτική Ελλάδα, πέμπτη Ήπειρος και Δυτική Μακεδονία. Στην έκτη θέση Κρήτη, στην έβδομη το Αιγαίο, στην όγδοη, ποια περιοχή? Ο Άθος. Πολιτεία στο Αγίωρος. Αγίωρος, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα θέλω να πω ότι από τη μία μου άρεσε πάρα πολύ που έπαιξε, νομίζω άρεσε σε όλους. Από την άλλη ήμασταν μακριά πια. Θέλω να πω ότι δεν θα το έλεγες ποτέ αυτό το γάμα. Δεν θα απαντούσες, Όχι, όχι. Αυτό. Με τίποτα. Εντάξει, τώρα ναι. Πήγαμε λίγο δυστυχώς. Πήραμε και ρίσκο. Ναι. Πήραμε και ρίσκο, εντάξει, πέντε όχι, πάνω, πέντε όχι, κάτω. Όχι, κατά, μα ήταν πολύ, και εγώ θα απαντούσα. Καμιά φορά... Ξέστε, τώρα υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να είναι μια χρονολογία που να μην σου λέει τίποτα, οπότε λες εκεί πέρα δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εδώ είναι κάτι που μπορείς να το βρεις. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Βλέπεις ότι η Θεσσαλία, ας πούμε, ήταν ουσιαστικά από τις ερωτήσεις, ήταν η δεύτερη, αφού δεν υπήρχε νομός Αττικής, αφού στη λίστα είναι η Αττική μετά. Αυτό, άρα ήμασταν πολύ κοντά. Ναι, 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 ναι. Πολύ κοντά. Είμαστε... Δηλαδή, αν δεν υπήρχε Μακεδονία, Θράκη και ήταν η Θεσσαλία, θα ήταν αυτή η απάντηση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου. Και θέλω να πω κάτι, γιατί τώρα είμαι σίγουρος ότι θα ακούν και τα παιδιά σου και όσο μεγαλώνουν θα το βλέπουν αυτό το βίντεο. Να είναι πολύ περήφανοι για τον πατέρα τους και για τη μητέρα τους, γιατί είσαι υπέροχος παίκτης και φαίνεται και πόσο καλό καρδός είσαι που όλο χαμογελάς. Χάρηκα πάρα πολύ και εγώ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.